Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ρόμιτς Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Όσοι από εσάς παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος, είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή εποχή μας και η εκπομπή αυτή γίνεται με αφορμή το τέταρτο συνέδριο των CIO Officers που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα με πρωτοβουλία επίσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής. Όπως ήδη σας είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Μιχάλη Μωραΐτη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του CIO Hellenic Forum στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Οργανώσεως, της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οργανώσεως, και είναι επίσης CIO Officer στην εταιρεία Νιώτα Θεοχαράκης, Nissan Ελλάς. Κύριε Μωραΐτη, είσαστε από τους ενεργούς διοργανωτές του συνεδρίου που έλαβε χώρα προσφάτως. Ποια είναι έτσι τα βασικά συμπεράσματα που μπορείτε να διατυπώσετε μετά τις εργασίες αυτού του συνεδρίου? Πρώτα να ξεκινήσω και να πω ότι το συνέδριό μας ήταν ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και σε αριθμό συμμετοχόντων και κυρίως το πόσο ο κόσμος και η κοινότητα της πληροφορικής αγκάλιασε ξανά αυτό το γεγονός, αυτό το συνέδριο, το οποίο γίνεται μία φορά κάθε χρόνο ανοιχτά, δεδομένου ότι όλες οι άλλες συνεδρίες μας είναι σε κλειστό κύκλο μόνο των μελών. Τα αποτελέσματα, θα έλεγα, ήταν για μας που το οργανώσαμε και το τρέξαμε, θα έλεγα, ήταν αναμενόμενα ως προς την ποιότητα. Αλλά να τα μοιραστώ και λίγο μαζί σας για να καταλάβετε. Πλέον το digital business, το digital enterprise, η εποχή του digital πόλη, έχουμε μάθει να λέμε. Η ψηφιακή εποχή είναι μπροστά μας, τη ζούμε. Απλώς έχουμε λιγάκι λόγω της κρίσης χάσει τον ρυθμό μας. Αλλά μόλις κοιτάξουμε λίγο Ευρώπη, καταλαβαίνουμε και την Αμερική κυρίως, καταλαβαίνουμε ότι είναι μπρος των πυλών μας και σύντομα θα μας χτυπήσει την πλάτη μας έντονα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουμε τη λογική μας, να αλλάξουμε το DNA μας. Να μπούμε στη λογική ότι πλέον η αγορά μας δεν είναι ο παραδοσιακός καταναλωτής που τον επισκέπτομαι μέσα από μια εφημερίδα. Δεν είναι ο παραδοσιακός καταναλωτής που περιμένω πότε θα φτάσει στην έκθεσή μου να ψωνίσει κάτι ή στο κατάστημά μου. Είναι ο καταναλωτής που μπορώ να βομβαρδίζεται από χιλιάδες μέσα, βομβαρδίζεται κυρίως από τα social media, έχει τη δυνατότητα να ακούει, να συγκρίνει, να συζητεί με φίλους του, να μπορεί να βρίσκεται ανά τον κόσμο και να παίρνει πληροφορίες που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν, που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να μεταλλαχθώ, να αλλάξω τη στρατηγική μου για να κερδίσω μέρος στην αγορά μου. Το δεύτερο παιχνίδι, μάλλον η μεγάλη αλλαγή που ήταν η συνάντηση με τους CMOs, τους Chief Marketing Officers. Μέχρι τώρα θα έλεγα ότι το marketing ήταν απόμακρα την πληροφορική, είχε τα κλασικά μηντιακά μέσα, τηλεόραση, εφημερίδα, περιοδικά. Τώρα όμως η τεχνολογία που έρχεται να αφουγκρασεί το marketing, που είναι η ψηφιακή τεχνολογία μέσω του ίντερνετ, μοίρα μας χτυπάει και εμείς την πόρτα, αλλά χτυπάμε και εμείς τη δικιά τους πόρτα, γιατί είναι ένα μέσο που τους δίνουμε τεχνολογία να κάνουν τη δουλειά τους και εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους ζητάνε τη τεχνολογία από εμάς. Δηλαδή πιστεύετε, γιατί πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας ένα άρθρο στο περιοδικό και το κανονικό περιοδικό, αλλά και στην διαδικτυακή μορφή του, ένα άρθρο ότι το marketing ζει μια καινούρια αυγή. Είναι έτσι? Είναι έτσι. Δεν τη ζητούμε το marketing, τη ζούμε και εμείς. Και θα έλεγα, δεν ξέρω ποιος πειράζει ποιον να πάει ένα βήμα μπροστά. Πάρα πολλά αιτήματα έρχονται από το χώρο του marketing σε εμάς, λέγοντας ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα και είδα ότι έξω προχωράει αυτό το κανάλι πώλησης και κανάλι προώθησης. Και εμείς σε μια άλλη μεριά ξαναχτυπάμε και λέμε: έχουμε μια καινούργια τεχνολογία στα χέρια μας. Ελάτε να κάνουμε κάτι να εκμεταλλευτούμε την καινούργια τεχνολογία. Σίγουρα ο χώρος αυτός, ο ψηφιακός που λέμε, είναι μια καινούργια αυλή και για τους δυο μας. Αν την κοιτάξετε από την πλευρά της τεχνολογίας, ακουμπάει εμάς και πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Αν την κοιτάξετε από την πλευρά του marketing, αγνώντας τεχνολογία, είναι ένα καινούριο κανάλι που πρέπει να μάθουν και να διαχειριστούν. Σε ποιο βαθμό αυτό το διαδικτυακό, ας πούμε, το ψηφιακό marketing μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές ενός καταναλωτή
μέσα όμως από μία πληροφόρηση η οποία από ό,τι τουλάχιστον έχω διαπιστώσει και εγώ δεν είναι πάντοτε ούτε υγιής ούτε έγκυρη. Δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω μήπως ένας από τους μεγάλους αντιπάλους ενός σωστού, μιας σωστής στρατηγικής μάρκετινγκ είναι και η παραπληροφόρηση που μπορεί να γίνεται μέσω διαδικτύου. Πιστεύω ότι ένας καταναλωτής που θέλει, που ζει στις ημέρες μας, είναι αρκετά δυνατός και σκεπτόμενος. Που σημαίνει παραπληροφόρηση, εύκολα ανακαλύπτεται, διότι δεν είναι είδα μια αφίσα και την πίστεψα όταν είναι 17 φορές κολλημένη σε τοίχο. Σημαίνει θα ρωτήσω, θα ακούσω απόψεις. Και άλλωστε έχουμε δει και παραδείγματα πάρα πολλές φορές μέσα από τα social media. Λέει μην το πιστεύετε αυτό διότι είναι παραπληροφόρηση. Ή παιδιά το άκουσα αλλά μέχρι να το εξακριβώσω απλώς το κάνω post. Που σημαίνει ο κόσμος είναι ψαγμένος. Ξέρει ότι υπάρχει παραπληροφόρηση. Από την άλλη μεριά μια σωστή εταιρεία η οποία το βασίζεται πάρα πολύ και στο όνομά της και στην ποιότητα και στην τεχνική της πορεία, εάν κάνει σωστά τη δουλειά της, δεν έχει να χάσει τίποτα, έχει μόνο να κερδίσει. Γιατί αμέσως ξεκινάει μία επαφή με τον πελάτη, ξεκινάει το λεγόμενο interactivity, ο πελάτης θέλει να μάθει, θέλει να προσφέρει και τα στοιχεία του, θέλει να πάρει παραπάνω πληροφόρηση για να είναι πιο δυνατό στην επιλογή του. Άρα, αν γίνεις σωστός παίκτης και πεις, στα δίνω όλα σωστά, με τους κανόνες της αγοράς, της υγιούς αγοράς. Σου παρέχω πληροφορία που μέχρι σήμερα έπρεπε να δαπανίσεις χρόνο για να έρθεις να την πάρεις. Αλλά στη δίνω εύκολα, στη δίνω σωστά, πιστεύω μόνο να κερδίσει έχει η εταιρεία. Είστε από ό,τι είδα στέλεχος σε μια εταιρεία η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στην επώνυμη ζήτηση. Και έχει καθιερωθεί στην αγορά ως ένα πολύ έγκυρο επώνυμο προϊόν. Σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή, ποιο ρόλο παίζει η επωνυμία πλέον σε σχέση με το παρελθόν? Η επωνυμία πιστεύω ότι... Για να το πω πιο απλά, ναι. Ποιο ρόλο παίζει η μάρκα σε σχέση με το πώς την αντιλαμβανόταν ο καταναλωτής στο παρελθόν? Και πιστεύω... μήπως, κύριε Μωραΐτη, είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι μπαίνουμε στην εποχή όπου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν και τις ψηφιακές μάρκες για να καθιερώσουν? Πιστεύω ότι εγώ ανήκω σε έναν όμιλο που έχει δύο μεγάλα ονόματα. Έχει τον ίδιο Θεοχαράκης που έχουμε μια πορεία πάρα πολλών ετών μέσα στην ελληνική αγορά και έχουμε, μπει στο μυαλό του κόσμου ότι η Νίγιο Θεοχαράκης είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία με ένα πολύ ποιοτικό προϊόν και σωστή συμπεριφορά στον καταναλωτή όλα τα χρόνια στην αγορά. Και έχουμε και μια μάρκα που λέγεται Nissan, ένα παγκόσμιο όνομα και μια παγκόσμια δύναμη που πρωταγωνιστεί στον χώρο του αυτοκινήτου. Πιστεύω ότι έχοντας μια σωστή εταιρεία και μια σωστή μπράντα ενός προϊόντος, κάνεις πιο εύκολη την παρουσία σου και τη σφραγίζεις πιο εύκολα για το ποιοτικό χαρακτηριστικό που θα της δώσεις. Αν δεν έχεις αυτά, πρέπει να πας λίγο πιο πίσω και να τοποθετήσεις το προϊόν που πουλάς στην γνώση του κόσμου. Εμείς θα λέγαμε ότι το έχουμε ξεπεράσει. Απ' την άλλη μεριά, δεν σου λέει κανείς σίγουρα ότι έχοντας ένα σωστό όνομα από πίσω, τα λάθη περνάνε ασυχόρητα. Τα λάθη δεν περνάνε ασυχόρητα. Άρα, εσύ πρέπει να θυμάς ως εταιρεία κάθε φορά το όνομά σου και το προϊόν που δίνεις. Ο πελάτης πλέον όμως είναι ένας σκληρός κριτής. Τα λάθη πληρώνονται. Είναι παγκόσμια. Ένα λάθος βλέπουμε ότι έχουν γίνει διάφορες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις κόσμου που φτιαχτήκαν από το τίποτα και εκφραστήκαν σε πάρα πολλές μέρη της Ελλάδος, που σημαίνει αντίστοιχα και το προϊόν. Ένα λάθος σου μπορεί να σε γυρίσει πίσω, το καλό σου θα σε πάει μπροστά. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Άρα, η ψηφιακή εποχή, εγώ τη βλέπω ως ένας σωστός επαγγελματίας σε αυτό που κάνω, ότι είναι θετική πρόκληση και δεν έχω να φοβηθώ αν κάνω αυτά που πρέπει με την λογική, τη στρατηγική και την ποιότητα που πάντα δούλευα. Ναι, αυτό το λέτε για μια μάρκα η οποία είναι ήδη καθιερωμένη. Αυτός ο οποίος θα ήθελε να καθιερώσει μια μάρκα, ποια στρατηγική θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, δεδομένου ότι απευθύνεται πλέον σε μια θάλασσα καταναλωτών αυτό, και αποδεκτών μηνυμάτων. Μαζί σας. Αυτό απαιτεί να
βρει τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τοποθετήσουν τη μάρκα. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω από την πληροφορική ως πώς γίνεται μια τοποθέτηση της μάρκας στην αγορά. Ένας άνθρωπος του marketing θα ήταν πιο κατάλληλος για μένα. Πάντως εγώ μπορώ να πω από την πλευρά της τεχνολογίας και της πληροφορικής ότι υπάρχουν και οι τεχνολογίες και τα μέσα και η γνώση αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν τον άνθρωπο που θα αναλάβει την τοποθέτηση της μάρκας στην αγορά να γίνει σωστά και σίγουρα πιο γρήγορα, σημαντικά πιο γρήγορα, από ό,τι γίνονταν με τους παραδοσιακούς τρόπους που κυρίως ήθελε χρόνο. Στο συνέδριο κάποια στιγμή ακούστηκε το δικό μας ότι η τηλεόραση ήθελε για να μπει στην αγορά, το ράδιο πέρασε 25 χρόνια, η τηλεόραση ήθελε μια 15ετία και λιγότερο χρόνο να τοποθετηθεί. Για να μπει στην αγορά. Να τοποθετήσει ένα προϊόν. Για ένα προϊόν. Ένα προϊόν. Αυτή τη στιγμή τα social media πιστεύω ένα προϊόν τοποθετείται σε ελάχιστο χρόνο. Έχουμε δει νεοφυείς επιχειρήσεις μέσα από το χώρο του ίντερνετ που έχουν γίνει κολοσσοί σε λιγότερο από χρόνο. Και πολύ πολύ μεγάλες εταιρείες σε λιγότερα μέσα σε μια τριετία. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν από μόνο του έχει την δυναμική και την δύναμη να σε εξελίξει γρήγορα αν αυτό που δίνει στον κόσμο είναι σωστό. Μάλιστα. Και από την άλλη φορά να σε εκμηδενήσει εάν αυτό που δίνεις δεν είναι σωστό. Εσείς ως εταιρεία το επίπεδο πληροφορικής που έχετε σε ποιο βαθμό στην ελληνική αγορά και στην παγκόσμια ενδεχομένως συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα. Η πληροφορική μας στην Ιγιώτα Θεοχαράκης θεωρώ ότι είναι από τους πιο πρωτοπόρους. Θα κάνω μία εξαίρεση στον Αμερικάνικο πλανήτη, θα μιλήσω για τον Ευρωπαϊκό. Θεωρούμαστε πάρα πολύ μπροστά. Έχουμε από το 2001 έχουμε αναπτύξει μία λογική επικοινωνίας με όλους τους εμπόρους μας και κατ' επέκταση και στους πελάτες μας, γιατί εκεί αναφερόμαστε τελικά. Όταν λέτε πελάτες, εννοείται τον τελικό πελάτη. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο δίχτυνα την Ελλάδα, το οποίο είναι με συνεργάτες μας εμπόρους. Όπου σημαίνει ο τελικός πελάτης, ο κάτοχος Αθηνών αυτοκινήτου Nissan, σε μια επαρχιακή πόλη ή σε μια πόλη εκτός Αθηνών, εκείνο θα επισκεφτεί και εκείνος εκπροσωπεί το όνομα Nissan. Έχουμε φτιάξει μια πολύ ισχυρή πλατφόρμα, η οποία το 2008 βραβεύτηκε από την IBM Αμερικής ως η καλύτερη πλατφόρμα στον χώρο του αυτοκινήτου. Το 2009 η Νίγιωτα Θεοχαράκης έγινε case study από την IBM ως μια εταιρεία που βελτίωσε υπερβολικά πολύ τα αποτελέσματά της κάνοντας χρήση τεχνολογίας. Και μόνο αυτά τα δύο κριτήρια θα σας πω μας έχουν τοποθετήσει μπροστά από την αγορά στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Φτιάχνοντας την πληροφορική, μια εταιρεία αποσκοπεί σε δύο πράγματα. Να εξυπηρετήσει κυρίως πρώτα τις δικές της δομές για να μπορεί να είναι αποδοτική και να μειώσει τα κόστη. Από την άλλη μεριά πρέπει να εξυπηρετήσει τον πελάτη. Αν δεν το κάνει αυτό, ο πελάτης, η δυσαρέσκεια του πελάτη είναι εμφανής. Η ψηφιακή εποχή είναι πολύ πιο έντονη αυτό. Άρα σημαίνει πρέπει να μεταφέρουμε δυνάμεις προς τον πελάτη μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει λοιπόν μια πλατφόρμα που μπορούμε και περνάμε όση πληροφορία πρέπει στους τελικούς πελάτες και στους εμπόρους μας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν και να εγγυόμαστε το καλύτερο δυνατό στον πελάτη. Κύριε Μωραΐτη, αυτά που λέτε, τι διαφοροποιήσεις και τι ενδεχομένως ανακατατάξεις επιφέρουν στην φύση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή ποια προσόντα θα πρέπει να έχει πλέον ένας νέος ο οποίος μπαίνει στην ψηφιακή εποχή, στην ψηφιακή αγορά όπως την περιγράφεται, σε σχέση με προσόντα που του προσφέρει το, όχι μόνο το ελληνικό, που του προσφέρουν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα και γενικά ο κοινωνικός περίγυρος. Οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν τώρα, θα έλεγα, που τελειώνουν το σχολείο και μπαίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης, πιστεύω έχουν ζήσει μια εποχή που εμείς δεν τη ζήσαμε όταν είμαστε σε αντίστοιχη ηλικία τους. Αυτοί γεννηθήκαν με το ίντερνετ και ζουν στο ίντερνετ. Που σημαίνει αυτό που λέγανε κάποτε οι γονείς μας, παιδάκι μου μάθει να τους υπολογιστές, είναι δεδομένο. Άρα δεν λέω πρέπει να ξέρουν υπολογιστές, τους ξέρουν. Ζούνε, γεννήθηκαν με ένα τάμπλετ στο χέρι, έχουν ένα τηλέφωνο στο χέρι, άρα το προσπερνάμε αυτό. Αυτό που πρέπει ο νέος άνθρωπος να καταλάβει και πηγαίνοντας να κάνει μια εκπαιδευτική πορεία για να βγει μετά στην αγορά, είναι να αποφασίσει πού θέλει να ασχοληθεί. Εάν είναι η τεχνολογία έχει αλλάξει πολύ από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς και εκπαιδευτήκαμε. Ναι, αλλά αλλάζει γρήγορα έτσι κι αλλιώς. Αλλάζει, ναι.
Πιστεύω ότι όλες οι μεγάλες γενιές, ακόμα και υπολογιστών ή και το hardware, αλλάζει. Με απίστευτη ταχύτητα. Πιστεύω όλες οι μεγάλες εταιρείες, παρόλο που τεχνολογία αλλάζει, η στρατηγική που έχουν δεν ακολουθεί με τέτοια ταχύτητα τις αλλαγές, τις ακολουθεί στρατηγικά. Σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν αλλάζει εύκολα, σε ένα ποσοστό αλλάζει γρηγορότερα και υπάρχει και ένα innovative κομμάτι το οποίο ακολουθεί κατά πόδας. Που σημαίνει αυτό που αποδίδει περνάει στην πιο σταθερή τεχνολογία, οριμάζει για να αποκομίσεις και το όφελος. Δεν έχω γνωρίσει και στον χώρο, όποτε πηγαίνω έξω στα Δέλτα Σίγμα του European Sales Association, που μιλάμε πολύ μεγάλες εταιρείες. Με εταιρείες που πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Όπου οι πληροφορικές τους είναι μεγέθους 7.500-8.000 ανθρώπων. Που για εμάς είναι πολύ μεγάλες εταιρείες. Θα έλεγα ότι εκεί οι δομές είναι λίγο πιο αυστηρές. Αλλά αυτό που τις χαρακτηρίζει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι R&D και innovation. Και δεν ντρέπονται να έχουν innovation και το innovation δεν φοβούνται να αποτύχει. Αντίθετα, επιδοτούν την αποτυχία και λένε πρέπει να δοκιμάζω. Η αποτυχία είναι προσόν, διότι μαθαίνω να το βελτιώσω στο επόμενο μου κύκλο. Αρκεί να το μάθω νωρίς. Όσο πιο νωρίς μαθαίνεις και κλείνεις την αποτυχία σου, το επόμενο βήμα είναι καλύτερο. Συνήθως είναι των 3 μηνών. Quick wins, γρήγορο κέρδος, δοκιμάζω. Αν πετύχει, κάνω το επόμενο βήμα. Πιστεύω ότι με όσους έχω μιλήσει και είναι αυτή η στρατηγική τους. Πριν 2 χρόνια ήμουν σε ένα συνέδριο στην Αυστρία και είχα την τύχη να μιλήσω με ένα vice president μιας πολύ μεγάλης εταιρείας αθλητικών, της πληροφορικής. Και είπε 2 φορές το χρόνο βρίσκεται το innovative committee, όπου είναι το marketing, η πληροφορική, οι πωλήσεις και ο γενικός διευθυντής. Λέω οι οικονομικές διευθύνσεις, οι οικονομικές μου λέει δεν είναι innovative. Είναι παράδοση. Οι 3 άλλοι πυλώνες και ο Γενικός Διευθυντής κάθε χρόνο, 2 φορές το χρόνο βάζουν τα πλάνα του innovation που θα παίξει. Και είναι μόνιμη διαδικασία θεσμοθετημένη με στον οργανισμό τους. Καταστείτε λοιπόν ότι αν το καταλάβουμε κι εμείς, στη μικρή Ελλάδα που είμαστε, με τα όσα προβλήματα έχουμε και εντάξουμε μικρότερα ποσοστά innovation, πιστεύω μόνο κέρδος θα έχουμε. Και αν το μεταφράσουμε στην ελληνική αγορά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα startups που καθημερινά φυτρώνουν πλάι μας και βλέπουμε ότι μεγαλώνουν, ότι πολλά βγαίνουν και στο εξωτερικό και ανθίζουν και προσλαμβάνουν και μεγαλουργούν, τι είναι, είναι innovation. Δεν πήραν καμία κλασική μορφή εργασίας, κανένα κλασικό προϊόν, σκεφτήκανε τι λείπει από την αγορά. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς. Αν θέλουμε να δώσουμε μια διάσταση χρόνου, οι καινοτομίες στον χώρο της πληροφορικής, ποιες είναι οι χρονικές τους διαστάσεις για να αλλάξουν, να περάσουν από μια περίοδο στην άλλη? Πιστεύω είναι λιγότερα από 3 χρόνια για να υπάρχει ένας πλήρης κύκλος. Σας το ρωτάω αυτό γιατί υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι οι γνώσεις στις οποίες έχουμε πρόσβαση τώρα στην ψηφιακή εποχή διπλασιάζονται κάθε 6-7 χρόνια. Εγώ σας είπα, τεχνολογικά είναι περίπου 3 χρόνια έχω την αίσθηση. Και αυτό για να μπορέσεις να την αντιληφθείς, να την εφαρμόσεις. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Μωραΐτη, ότι η καινοτομία στην ουσία είναι δρόμος ταχύτητος. Και αντοχής, παράλληλα. Διότι εάν κάποια στιγμή δεν ακολουθήσεις και είσαι σε αυτούς που παρέχουν καινοτομία, θα βγεις από το περιθώριο. Άρα πρέπει να κάνεις παρατεταμένη ταχύτητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και κάθε φορά να αναδομήσει για να ακολουθείς τη νέα σου διαδρομή. Δεν μπαίνω στη λογική του εξοπλισμού που εκεί έχουν ξεφύγει χρόνοι αλλαγών. Κάποτε λέγαμε ότι για να εμφανιστεί στην πληροφορική κάτι καινούριο ήθελε αρκετούς μήνες. Πριν μερικά χρόνια είχε φτάσει μέρες. Νιώθω ότι πλέον διαβάζοντας από την αρθογραφία που βρίσκω και εγώ στο ίντερνετ ότι κάτι θεωρείται παλιό και κάτι έχει βγει πιο σύγχρονο μέσα σε επόμενες 10 ώρες. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, μπαίνω στην λογική της πληροφορικής που στηρίζουμε επιχειρήσεις και φτιάχνουμε το μέλλον των εταιριών. Πιστεύω στα 3 χρόνια υπάρχει κύκλος. Υπάρχει κύκλος που πρέπει να ξανασκεφτείς πώς λειτουργούν πράγματα και αυτό δεν περιμένει αυτά στα 3 χρόνια. Πιστεύω πλέον είμαστε σε μια συνεχή ροή σκέψης, αλλαγών, επανεκτιμήσεων. Απλώς η τριετία προσδιορίζει, θα έλεγα, και το οικονομικό όφελος που πρέπει να ξαναεπενδύσεις. Μάλιστα.
Διότι αν είναι να επενδύω και ποτέ να μην παίρνω πίσω τις επενδύσεις μου, δεν νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας θα το κάνει. Ο επιχειρηματίας είναι για να βγάλει χρήματα, για να έχει κέρδος. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει το return on investment, να έρθει το κατάλληλο χρόνο ότι έχουν οριμάσει αυτές τις επενδύσεις, έχουν αποδώσει για να ξαναμπούμε σε έναν κύκλο. Στην πορεία όμως αλλαγές χρειάζονται. Δεν κάνεις αλλαγές, πεθαίνεις. Ακολουθεί σωστά. Διατηρήσε για τη μεγαλύτερη αλλαγή, πιστεύω, των 3 ετών. Μάλιστα. Κύριε Μωραΐτη, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπατε για την ψηφιακή εποχή και τις διαστάσεις της. Πιστεύω ότι η προσφορά σας ήταν σημαντική, διότι όντως η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη και υπησέρχεται και ο παράγοντας της διαβίου μάθησης, κυρίως για τους νέους, εφόσον θέλουμε να αλλάζουμε. Έχω την εντύπωση είναι μονόδρομος. Και πιστεύω ότι αυτά που ζούμε τώρα είναι η απαρχή δραματικών μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων που θα ζήσουμε στο μέλλον. Η ταχύτητα που θα κινηθούν τα πράγματα δεν την έχουμε σκεφτεί. Και εγώ που θέλω να λέω τον εαυτό μου πολύ πρωτοπόρο και με πολύ καινοτόμες ιδέες, νιώθω θα έρθουν οι μέρες που θα είμαι, η σκέψη μου θα είναι ελάχιστη σε αυτό που θα ζούμε. Πριν καιρό είχα γράψει ένα άρθρο για την έλευση και την ανάδυση του ταχυανθρώπου, οπότε επιβεβαιώνεται αυτή την άποψή μου. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Σήμερα το θέμα που μιλήσαμε με τον κύριο Μωραΐτη αλλά και τους ξένους συνομιλητές στο συνέδριο του CIO Forum που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα ήταν η ψηφιακή εποχή και ο ρόλος της στην οικονομία και στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχαριστώ και τον κύριο Μωραΐτη για τη συμμετοχή του σε αυτή την εκπομπή.